Ακούστε γιατί. Ναι. Γιατί εμάς μας εμφανίζουν δολίως. Δηλαδή, χωρίς λόγο, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι να πέσουμε, ναι, μας εμφανίζουν πεσμένους. Και αντίθετα, ενώ δεν βλέπω οπαδούς, ξέρω εγώ, του καμένου που γυρίζω, τον εμφανίζουν ανεβασμένο. Καταλάβατε. Εγώ γυρίζω όλη την Ελλάδα. Ναι. Και ξέρω καλά ποια κόμματα ανεβαίνουν, όπως το Πασόκ. Το Πασόκ από 4 το πήγαν 8. Και αμέσως εμφανίζεται ο Φίλης και λέει: είναι καλό το Πασόκ να συνεργαστούμε. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος θέλει και αυτός, αφού του δώσανε ψήφο υπέρ της ενισχυμένης, οι Πασοκτζίδες, σίγουρα έχουν κάνει συμφωνία. Πώς αύριο ποιο κόμμα θα συμπληρώσει τους 142 του Μητσοτάκη, όταν πάρει 142? Μόνο οι γεννηματά, κανένας άλλος. Βλέπεις λοιπόν ότι το Πασόκ θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και οι δύο ως δεκανίκιο, ως συμπλήρωμα. Η Ένωση Κεντρών ξέρουν και οι δύο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ότι τέτοιο ρόλο δεκανικιού δεν παίζει η Ένωση. Η Ένωση Κεντρών θα μπει με τα 9 σημεία όπου μπει και θα τηρηθούν τα 9 σημεία. Δεν υπάρχουν μισόλογα σε εμάς. Σε κάθαρα πράγματα. Ναι, οπότε δεν με θέλουν για συνεταίρο. Γιατί σου λέει ο Λεβέντης θα φωνάζει οι 300 βουλευτές να γίνουν 200. Ο Λεβέντης θα φωνάζει ο μισός του βουλευτή από 7.000 να πάει 3,5 το μήνα. Ο Λεβέντης θα θέλει να φύγουν οι αργόμισθοι από το δημόσιο. Οπότε οι κομματικοί μας στρατοί θα ξεβολευτούν. Ο Λεβέντης θα φωνάζει οι 3 συντάξεις να γίνουν 1. Οι 2 συντάξεις να γίνουν 1. Οι πλούσιοι να πάψουν να παίρνουν συντάξεις και με αυτά τα λεφτά να βοηθήσουμε μονογονικές μάνες, πολυτέκνους, αναπήρους και να κόψουμε ένα μεγάλο ποσοστό του ένφια. Γιατί λέει και ο Μητσοτάκης να κόψει ένφια. Από πού? Λέει ο Μητσοτάκης να μειώσει φόρους. Από πού θα βρει ισοδύναμα? Θα φέρει επενδύσεις από πού? Γιατί δεν έφερνε ο Σαμαράς. Δηλαδή είναι πιο έξυπνος ο Μητσοτάκης από το Σαμαρά, νομίζει. Και ο Τσίπρας τότε γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα τη διαπραγμάτευση? Περιμένει καλύτερους όρους? Έχει κάτι στο μυαλό του? Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια τρελή άποψη περί διαπραγμάτευσης. Ότι δεν πρέπει να παραδίδονται εύκολα. Μόνο που με τον τρόπο αυτόν ξεβρακώνονται στο τέλος και τα υπογράφουν όλα. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Έπρεπε κάπου στο μέσον να υπάρχει η λογική. Λοιπόν, δηλαδή πριν φτάσουμε στο σημείο του ξεμπρακώματος, όπως και τότε το 2015, δεν έπρεπε να πάει Ιούνιος να φτάσουμε για Brexit, οπότε να τα υπογράψουμε και να όλα. Μπορούσαμε μετά, από το Μάιο, να έχουμε κάνει μια διαπραγμάτευση μεσαίου κύρους, δηλαδή και να υποχρήσουμε και εμείς κάτι και αυτοί σε κάτι. Αμοιβαία, αλλά την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο. Πάνε να επαναλάβουν το ίδιο. Ενώ ξέρουν ότι και την προσωπική διαφορά θα την κόψουν και στα εργασιακά θα υποχωρήσει ο Τσίπρας και στο θέμα τα δίστατα. Και πώς θα τα πέρασουν στους βουλευτές αυτά τα μέτρα? Αυτό είναι το αμφίβολο. Εγώ φοβάμαι μήπως υπάρξει κάποια συμφωνία και κάνει και εκλογές. Δηλαδή, μήπως πει χρήζει να πάρουμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Λέτε. Υπάρχει και αυτό μέσα στο μυαλό. Πολύ γρήγορα κλείνοντας, γιατί είστε πάντα κάνετε προβλέψεις.